Ναι. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση που έκαναν στο γνωστό site του αντεξουσιαστικού χώρου, την ευθύνη αναλαμβάνει μια ομάδα αναρχικών που λέγεται Πλωρεταριακός Πυρήνας. Ακολουθεί ένα κείμενο το οποίο μπερδεύει κάπου την πανδημία, κάπου τα εργασιακά, κάπου την υπόθεση με τις φυλακές, τον COVID. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να βρουν μία απάντηση στο γιατί πριν από περίπου 1,5-2 μήνες επιτέθηκαν με γκαζάκια στα καταστήματα και στα δύο καταστήματα ιδιοκτησίας της συζύγου του Υφυπουργού Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά. Θυμίζω ότι η επίθεση είχε γίνει ταυτόχρονα και μάλιστα σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Είχε αποτυπωθεί και ένας περαστικός, ο οποίος είχε δει τις φλόγες όταν είχαν αρχίσει να ξεπηδούν από τον μηχανισμό. Προσπάθησε μάλιστα ο άνθρωπος τότε, όπως βλέπουμε στο βίντεο, να σβήσει τις πρώτες φλόγες. Και μάλιστα όταν πλησίασε έγινε η ανάφλεξη ολόκληρου του μηχανισμού. Από θαύμα γλίτωσε ο άνθρωπος πραγματικά. Οι ζημιές που είχαν προκαλέσει οι μηχανισμοί ήταν σοβαρές και στα δύο καταστήματα. Ναι. Και από τότε λέγανε οι αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας που είχαν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης ότι αυτό ήταν έργο αναρχικών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται, έχουν έντονη δράση στην περιοχή εκεί, Βύρωνα, Ζωγράφου, και ότι αυτοί θα αναλάβαναν την ευθύνη και μάλιστα είχαν προβλέψει ότι αυτό θα γινόταν και μέσω του site του αντεξουσιαστικού χώρου, κάτι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί. Ενώ θέλω να σας πω ότι η ανάληψη ευθύνης επίσης από ομάδα του αντεξουσιαστικού χώρου και επίσης με κείμενό τους στο γνωστό site του αντεξουσιαστικού χώρου, είχαμε και για την επίθεση πριν από 10 ημέρες στο σπίτι του Γιάννη Πλεδετέρη, του συναδέρφου, στο ψυχικό, όπου και εκεί πάλι στο κείμενό της γίνεται μια ανάλυση, ας πούμε ότι προσπαθούν να κάνουν μια ανάλυση και να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο έπρεπε να φτάσουν στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη και να του αφήσουν τον ευρεστικό μηχανισμό. Ναι. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλή συνέχεια στην